Είναι σύντομος, αλλά ναι, ακούγεται ήχος και τρέμουν όλα. Στο χώρο των Ρίχτερ κινούνται κάθε νύχτα οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου που έχουν χάσει τον ύπνο τους εδώ και 2 εβδομάδες. Η διάρκεια του είναι πολύ σύντομη, όμως ακούγεται, το νιώθεις δηλαδή, και είναι ώρες που συνήθως είμαστε και ξαπλωμένοι, δηλαδή μετά τις 1 και τον αισθανόμαστε. Δεν κρατάει πολύ, 2-3 δευτερόλεπτα, άντε να κρατήσει 4-5 δευτερόλεπτα ξέρω εγώ, απλά κάνει το του τέτοιου. Περισσότερο τα βράδια, ναι. Είναι σύντομη, όντως. Το ρήγμα, το οποίο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε με το σεισμό των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου, εξακολουθεί να παράγει μικρότερα μεγέθη, ωστόσο επειδή πρόκειται για επιφανειακούς σεισμούς, προκαλούν εξαιρετικά μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Δεν είχαμε συνηθίσει σε αυτό το φαινόμενο και η αλήθεια του Θεού είναι ότι έχουμε τρομοκρατηθεί. Δηλαδή, αισθανόμαστε κάθε βράδυ που θα ξαπλώσουμε. Θα κάνει σεισμό απόψε, δεν θα κάνει. Εντοπίζονται οι εστίες πολύ κοντά στο Αρκαλοχώρι, λίγο βορειότερα και βορειοδυτικά μπορώ να πω, και γι' αυτό γίνονται αρκετές από αυτές τις δονήσεις εστές και στο Ηράκλειο. Αυτή η σεισμή εντοπίζονται σε μια ευθεία γραμμή η οποία ουσιαστικά αρχίζει από τις βόρεια του Αρκαλοχωρίου και καταλήγει μέχρι τον Βιάνο, τον Ανοβιάνο. Ακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο το ιδιαίτερο και κάποιο λόγο ανησυχία. Δεν έχει σχέση με τους σεισμούς οι οποίοι εκδηλώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης. Το ρήγμα πιθανολογείται ότι βρίσκεται βόρεια-βορειοδυτικά του Αρκαλοχωρίου και μέχρι στιγμής δεν είχε μελετηθεί. Δεν το γνωρίζουμε, να σας το περιγράψω ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή από τα μεγάλα ρήγματα που τα γνωρίζουμε από χρόνια, έχουν μελετηθεί. Ίσως στο μέλλον να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως υπάρχει κάποιο ενεργό ρήγμα το οποίο εμφανίζει αυτήν την σεισμική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι φοβούνται, δεν ξέρουν τι φταίει. Ο καθένας από εμάς δεν ξέρει τι φταίει. Είναι το κέντρο κοντά από ό,τι ξέρω κι εγώ. Εντάξει, δεν κρατάει πολύ, 2-3 δευτερόλεπτα. Αξιολογώντας την εύλογη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, εξηγεί ότι το πιθανότερο σενάριο είναι οι μικρές αλλά αισθητές δονήσεις εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους να αποτελούν μετασεισμούς του κύριου φαινομένου των 4,6 Ρίχτερ, ενώ η δραστηριότητα φαίνεται να βαίνει σταδιακά προς εκτόνωση. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε ξεπεράσει την μία κόκκινη γραμμή από την αξιολόγηση που κάνουμε. Δεν έχει ανάψει δηλαδή το κόκκινο φως, το οποίο λέει προσοχή τώρα, λαμβάνουμε μέτρα, μπορεί να γίνει ισχυρότερος σεισμός. Δεν την έχουμε ξεπεράσει αυτή την κόκκινη γραμμή και γι' αυτό έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία.